Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλόφιλο και συνάδελφο από τη Βουλγαρία, τον Ντάντσο Γκροσντάνοφ, ο οποίος θα μας βοηθήσει και πάλι για να καταγράψουμε λίγο τι γίνεται με τη Λεύσκη. Η οποία, Ντάντσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Η οποία Λεύσκη έδωσε φιλικό με την ομάδα σου, την Πυρήν. Ναι, μάλιστα έδωσε φιλικό με την ομάδα μου, την Πυρήν Παγόευγραντ, και μάλιστα νίκησε με 2-1. Με δύο πολύ γρήγορα γκολ που έβαλε ο καινούριος παίχτης, ο καινούριος Βραζιλιάνος της Λεύσκη, Ρονάλντο Σουάρες. Έχουμε μιλήσει για τον Ρονάλντο την περασμένη φορά. Ναι. Έκανε τον ντεμπούτο της Λεύσκη σε αυτό το παιχνίδι. Και έβαλε δύο γκολ. Έβαλε δύο γκολ στο τρίτο και το έκτο λεπτό. Καλός Ντάντσο, καλός αυτός, ο Ρονάλντο. Ναι, είναι καλός και αυτός, είναι καλός και ο Τσουνάμι, ο άλλος ο Βραζιλιάνος. Ο Τσουνάμι. Περίεργα ονόματα. Ναι, περίεργα ονόματα είναι. Περίεργα, αλλά εντάξει, για την ομάδα μου και για την άμυνα της ομάδας μου τα πρώτα 20 λεπτά ήταν ακριβώς σαν τσουνάμι. Ναι. Εντάξει, ξεκινήσανε πολύ δυνατά, με ψηλή πίεση. Ξεκινήσανε δυνατά με ένα ρυθμό, ας πούμε, πολύ καλό. Ναι. Για παιχνίδι προετοιμασίας. Βέβαια. Και εντάξει, τα πρώτα 20 λεπτά ήταν πολύ δυνατά για την ομάδα της Λεύσκη. Μετά σιγά σιγά η Πύρην, ο αντίπολος της Λεύσκη, ισορρόπησε το παιχνίδι και έβαλε και ένα γκολ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα. Αλλά γενικά ήταν η πρώτη φορά που ο Στανιμίρ Στοίγοφ, ο προπονητής της Λεύσκη, έβαλε την ενδεκάδα που μπορούμε να πούμε πώς θα είναι η αρχική ενδεκάδα. Ας πούμε ότι είναι η βασική δηλαδή. Ναι. Είναι, να πούμε, εκτός 2-3 ονόματα, δύο ονόματα είναι οι βασικοί. Έπαιξαν όλοι οι Βραζιλιάνοι, ο Τσουνάμι, ο Ουέλτον, που είναι και αυτός καλός παίχτης, ναι, και ο Ρονάλντο. Και ντεμπούτο έκανε και ο Ιβελίν Ποπόφ, Οπα, που είναι ναι, εξ-αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας, που γύρισε από το πρωτάθλημα της Ρωσίας, ξέρουμε γιατί. Γύρισε εδώ στη Βουλγαρία. Για να βοηθήσει, εντάξει, είναι παλέμαχος, 34-35 χρονών, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει περάσει από την Σπαρτάκ Μόσχας. Έμπειρος. Από, ναι, έμπειρος παίκτης, Σπαρτάκ Μόσχας, Ρουμπίν Καζάν και άλλες 2-3 ομάδες στην αλφα κατηγορία της Ρωσίας. Και είναι ένας παίκτης που δίνει κλάση στην ομάδα της Λεύσκη. Άρα υψηλό επίπεδο και εμπειρία δίνει ο Ποπόφ, άμα λες. Ναι, ο Ποπόφ είναι ένας παίκτης που έχει παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ. Εγώ το θυμάμαι επειδή το είδα το παιχνίδι στην Τούμπα, το 2-2, το 2-2 ή το 3-2 με τη Σπαρτάκ. Με τη Σπαρτάκ, ναι. Ναι, έβαλε και τέρμα, αν δεν κάνω λάθος. Άρα, και είναι ένας παίκτης που έχει παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ, ναι. Μάλιστα. Άρα καλή η Λεύσκη δηλαδή, τα πρώτα φιλικά αυτά, το δείγμα είναι θετικό. Εντάξει, είναι αυτό που θέλει ο προπονητής, το Ήλοφ γίνεται λίγο ή πολύ, έτσι να κρατάει την μπάλα, να παίζει ποδόσφαιρο με ρυθμό και την υψηλή πίεση που θέλει αυτός, την κάνει η Λεύσκη. Αλλά εγώ νομίζω πως έχει ακόμα να κάνει δρόμο η ομάδα για να στρώσει και για να είναι έτοιμη για την, για το πρωτάθλημα και για τα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Επειδή εσύ παρακολουθείς και τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά, ναι, και μαθαίνεις τι γίνεται με τις μεταγραφές και τα λοιπά, σίγουρα η Λεύσκη θα είναι σκληροτράχυλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, έτσι είναι και νωρίς τώρα η χρονιά. Εντάξει, ναι, είναι μια ομάδα που δεν είναι στο ρόλο του φαβορή. Ο φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ, που ξέρεις, πάντα δίνει πίεση σε αυτό που είναι η ομάδα φαβορή. Σωστά. Και η πίεση είναι πάντα εκεί που η ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι. Ναι. Και έτσι, εγώ νομίζω πως η Λεύσκη θα προσπαθήσει με τακτική και με τη βοήθεια του ΛΑΟΥΤ να κάνει κάτι, να κάνει την έκπληξη. Είπαμε και την περασμένη φορά ότι η κλάση είναι στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Είναι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι αυτό, είναι 100%. Σωστά. Αλλά ξέρεις πάντα, το κακό είναι για τον ΠΑΟΚ, να μιλάμε, επειδή είναι αρχή της προετοιμασίας. Ναι, ενώ σωστά. Η Λεύσκη θα έχει παίξει κάποια παιχνίδια, να πούμε, θα έχει μπει σε ρυθμό. Εντάξει, πρέπει να βλέπουμε και αυτό το πράγμα.
Σωστά. Σωστά. Ντάντσο, τώρα ναι. που είπες για το λαό και τα λοιπά, έχουμε κάποιο νεότερο για τη μετακίνηση των οπαδών? Μήπως είπαν κάτι από τη Λεύσκη για την ανταλλαγή αυτή Θεσσαλονίκη, Σόφια? Εγώ αυτό που ξέρω ότι δεν θα έχει οπαδούς της Λεύσκης στη Θεσσαλονίκη και το αντίθετο. Δεν θα έχει. Αυτό που δεν θα έχει, ναι. Επειδή είναι η UEFA που έχει κάνει αυτή την απόφαση. Το έχει απαγορεύσει. Για το γήπεδο κάτι αυτό που είπανε? Αυτό που ξέρω. Για το γήπεδο τιμή. Ακόμα τίποτα. Η άλλη ομάδα, η CSKA, που ναι. πρέπει να παίζει με μια ομάδα από το Σκόπιε, τα Σκόπια, ναι, ναι. Άλλαξε τα παιχνίδια. Α, τα άλλαξε. Αλλά ακόμα... Ναι, επειδή είναι και η Μπότεφ Πόδη που πρέπει να παίξει τη Σόφια. Όλοι μαζί. Και όλοι μαζί και έγινε χαμός. Αλλά γιατί λες και ακόμα δεν έχουν πει τίποτα. Αν θα παίξουν στο... Μάλλον όμως, έχω αυτό που βλέπω στις εφημερίδες, μάλλον θα γίνει το παιχνίδι στο Γιώργια Σπαρούχοφ. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα λίγο καιρό, θα βγει. Στη φυσική της έδρα δηλαδή. Στη φυσική της έδρα. Σε αυτό που θέλανε. Σε αυτό που θέλουν. Όχι, θέλανε να παίξουν στο Βασίλες και για να γεμίσει το στάδιο. Για να έχει κόσμο, ναι, για να έχει κόσμο, ναι, σωστά. Για να έχει κόσμο, ναι, θέλουν εκεί, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση η UEFA γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ντάντσο, εσύ έρχεσαι αύριο Θεσσαλονίκη? Ναι, έχω λίγη δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ τώρα να πω τι θα κάνουμε, επειδή ξέρεις, είναι με την ομάδα μου, αλλά έχουμε κάτι πράγματα που πρέπει να κανονίσουμε και όταν γίνουν. Σου υπόσχομαι πως θα είσαι ο πρώτος που θα σου πω. Θα έχουμε δηλαδή θέματα καλά. Θα έχουμε θέματα καλά. Ναι. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα πω στους ακροατές του Λίμπερο και σε σένα αυτό που θα γίνει, αλλά τώρα πρέπει να γίνει πρώτα. Να γίνει πρώτα, ωραία. Άρα περιμένουμε. Ντάντσο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα από Σόφια. Και θα χαρούμε να σε δούμε και από κοντά. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, και αυτό θα γίνει. Έγινε, να είσαι καλά.